Αρχίζει τώρα η αγωνιστική δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo ITF στο κλειστό στα δύο ωράκια με τη συμμετοχή των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των αγώνων με έντονο άρωμα Κρήτης, ενώ οι αγώνες θα ξεκινήσουν αύριο στις 9 το πρωί. Με την τελετή έναρξης άνοιξε σήμερα η αυλαία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα Taekwondo ITF στα δύο ωράκια. Οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών θα βρεθούν από αύριο και μέχρι την Κυριακή στο Ηράκλειο. Περισσότεροι από 1.000 αθλητές και αθλήτριες και οι προπονητές τους θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση μετά από μια παρατεταμένη αποχή λόγω της πανδημίας. Οι αγώνες θα ξεκινούν κάθε μέρα στις 9 το πρωί και θα ολοκληρώνονται στις 6.30 το απόγευμα. Η συμμετοχή για τους φιλάθλους είναι ελεύθερη, προσαρμοσμένη όμως στα πρωτόκολλα που ισχύουν για τον κορονοϊό. Επιτέλους, μετά από 2 χρόνια αποχή στα στάδια, στα γήπεδα, κάνουμε πανευρωπαϊκούς αγώνες και μάλιστα τους κάνουμε στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξαναβρεθήκαμε εδώ όλοι στο άθλημά μας ως μια μεγάλη οικογένεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κρήτη και το Ηράκλειο για την φιλοξενία. Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από 2 χρόνια. Εξαιρετική διοργάνωση, πολύ ωραίο στάδιο, ωραίες εγκαταστάσεις. Ελπίζουμε για το καλύτερο και προχωράμε για ένα μετάλλιο και για μια πρώτη θέση για την εθνική ομάδα. Η εμπειρία μετά από 1 χρόνο αποχής από αγωνιστικό τερέν, τα 2 χρόνια λόγω κορονοϊού, βοηθάνε πάρα πολύ. Σκεφτείτε άλλα παιδιά τα οποία ήταν πιο μικροί και δεν έχουν τόση εμπειρία, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τόσο γρήγορα και να φτάσουν στο επίπεδο που ήταν πριν και να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Οπότε σίγουρα η εμπειρία βοηθάει και σε αυτό ποντάρουμε και ελπίζουμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να έρθει ένα μετάλλιο.